Αυτή είναι μια συνηθισμένη εικόνα στάσεων του αστικού κτέλ Κερκύρας με κατεστραμμένα στέγαστρα και ανύπαρκτα παγκάκια που δεν επιτρέπουν στους πολίτες να περιμένουν υπό σωστές συνθήκες στα λεωφορεία, ειδικά όταν βρέχει. Και αν οι πελάτες του αστικού κτέλ θεωρούν ότι υπεύθυνοι για την καθυστερημένη επισκευή των στεγάστρων είναι η εταιρεία, ο πρόεδρος της, Αλέξανδρος Πάγκαλης, ενημερώνει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ο οποίος κλήθηκε να αξιοποιήσει διατιθέμενη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Ένα μεγάλο μέρος των στεγάστρων εντός της πόλεως και στην περιαστική περιοχή χρήζουν αντικατάσταση. Ο Δήμος της Κέρκυρας, στο Δήμο της Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας, υπάρχει το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο προβλέπει την αντικατάσταση αυτών των στεγάστρων, το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη, δηλαδή ακόμα ναι μεν έχει βρεθεί ο ανάδοχος, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Είναι κάτι το οποίο εμάς μας δένει τα χέρια, δεν μπορούμε να επέμβουμε στα στέγαστρα τα οποία προβλέπεται μέσα από το πρόγραμμα να αντικατασταθούν. Εμείς από την πλευρά μας, όπου υπάρχει ανάγκη, σε συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς, κοινότητες, πολιτιστικούς συλλόγους κλπ, τοποθετούμε νέα στέγαστρα. Για παράδειγμα, το τελευταίο δίμηνο έχουμε βάλει δύο στέγαστρα, ένα στο έξω από το σχολείο του Βυρού και ένα στα σφαγεία στην Μιλιά Κοινοπιαστών, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο των Κοινοπιαστών. Και θα συνεχίσουμε να τοποθετούμε στέγαστρα, δεν έχουμε σταματήσει. Απλά τα στέγαστρα στα κεντρικά σημεία προβλέπεται η αντικατάσταση από το Δήμο, οπότε εκεί προς το παρόν δεν μπορούμε να επέμβουμε, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε εμείς κάτι, ούτε να επέμβουμε στη συντήρησή τους. Για να μην χαθεί η χρηματοδότηση όμως, μέχρι πότε, γνωρίζετε μέχρι πότε πρέπει να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Φιλόδημου? Αυτό δεν το γνωρίζω. Όλα τα στέγαστρα αυτά που προβλέπεται η αντικατάστασή τους, μάλλον τα περισσότερα, σχεδόν όλα, χρήζουν αντικατάσταση. Δεν έχουν οροφές, δεν έχουν πλαϊνά προστατευτικά, αλλά όπως σας είπα και πριν, δεν μπορούμε να επέμβουμε όσο είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα Φιλόδημος. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για να αξιοποιήσει τα κονδύλια? Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Έχετε καλή συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες ή με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο? Διαχρονικά με τον Δήμο έχουμε καλή συνεργασία. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν τώρα, υπάρχει προθεσμία. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Σας λέω, επειδή ρώτησα νωρίτερα, κύριε Πάγκαλη, άρα υπάρχει προθεσμία η οποία λήγει σε δύο ημέρες, τρεις. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που είχα δει, ναι, τώρα τι θα συμβεί από εκεί και μετά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας.